ένα δύσκολο παιχνίδι. Πώς θα μάλλον δεν είμαστε για το παιχνίδι, ήξεραμε τι μας περιμένει. Κάναμε εγώ τρία αντίστοιχα λάθη και μπάλα πάντα τιμωρία αν κάνεις τα λάθη. Δεν είχαμε δυνάμεις, δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε το παιχνίδι. Προσπαθήσαμε και μετά ένα, πήγαμε μέσα στο παιχνίδι. Και μετά 2-0 γυρνάγαμε γιατί προσπαθήσαμε μετά με κόκκινη κάρτα που έγινε. Ξανά από δικά μας λάθος. Ήταν πολύ δύσκολο και έπρεπε να έρθει και τρίτο, στο τρίτο γκολ. Δηλαδή ήταν πραγματικά, εγώ πιστεύω αυτά να γίνεται μια φορά για ένα χρόνο με τα λάθη και ένα μικρό. Κάθε παιχνίδι και πριν παιχνίδι με καλά, τόσο
παιχνίδια, αν έχεις ομάδα σαν ομάδα ποιότητα και αν είσαι καλύτερη ομάδα, αν είσαι φαβορή, πρέπει να κρατάς 0 πίσω και να τη στιγμή να βάλεις γκολ.